έχει προκύψει ένα σοβαρό ζήτημα το τελευταίο διάστημα, αφού είναι πάρα πολλοί οι φοιτητές, οι οποίοι ενώ δικαιούνται υποτροφίες που δίνει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ή δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα λόγω των κοινωνικών κριτήριων, αυτοί οι φοιτητές τελικά αποκλείονται από τη λήψη των συγκεκριμένων βοηθημάτων με πρόσχημα την καθυστερημένη υποβολή κάποιων δικαιολογητικών που απαιτούνται. Εδώ πρέπει να πούμε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις, τα προηγούμενα χρόνια, η ίδια η διοίκηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ή οι άλλοι κρατικοί φορείς, τέλος πάντων, ζητούσαν εγγράφως τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών. Δεν χαρακτηριζόταν από μια τυπολατρεία. Ζητούσαν λοιπόν εγγράφως τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών και δεν αποκλείονταν, έτσι έδιναν το δικαίωμα με όλη αυτή τη διαδικασία που επέλεγαν τελικά οι φοιτητές αυτοί να πάρουν τα επιδόματα τα οποία δικαιούνταν. Φυσικά θα πρέπει εδώ να τονιστεί, επειδή έχουμε γίνει αποδέκτες και εμείς φαντάζομαι και εσείς επιστολών και διαμαρτυριών γονέων και οικογενειών που έχασαν το επίδομα. Θέλουμε να ρωτήσουμε, μάλλον είναι εύλογο το ερώτημα, το κατά πόσο πρέπει να οδηγεί σε απόρριψη κατάταξης η έλλειψη και ενός έστω δικαιολογητικού και μάλιστα δευτερεύουσα σημασίας, επουσιώδους, ή αν το ίδιο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είχε την ευθύνη αυτό να το αναζητήσει. Υπάρχουν τέλος, και αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό, υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες αδιαφάνειας και έλλειψης αντικειμενικότητας στην εξέταση των ενστάσεων των φοιτητών των οποίων απορρίφθηκε η αίτηση. Καταλαβαίνετε ότι το να χάσουν αυτοί οι φοιτητές και αυτές οι οικογένειες αυτό το επίδομα, στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα. Σας ρωτάμε λοιπόν, τι θα κάνετε έτσι ώστε κανένας φοιτητής να μην αποκλειστεί, φοιτητής που τα δικαιούται, να μην αποκλειστεί από το να πάρει υποτροφία, στεγαστικό επίδομα, μετεγγραφή, όλα όσα χρειάζεται, λόγω κάποιας καθυστέρησης ή κάποιου δικαιολογητικού. Και βεβαίως σας ρωτάμε τι θα κάνετε για να διευρύνετε αυτά τα κριτήρια, γιατί θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων όλων αυτών των επιδομάτων, γιατί έχουν αυξηθεί οι ίδιες οι ανάγκες και το ίδιο το κόστος τελικά των σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, κύριε Δελή, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το ΙΚΙ είναι ένας αυτοτελής οργανισμός με διοικητικό συμβούλιο και έχει την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται τις υποτροφίες. Ο Υπουργός Παιδείας έχει την αρμοδιότητα να διορίζει το διοικητικό συμβούλιο του ΙΚΙ και να εκδίδει μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς τις απαραίτητες αποφάσεις που προβλέπονται για τη χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων. Μια τέτοια περίπτωση είναι και το πρόγραμμα ΙΚΙ-ΕΚΟ, το οποίο αναφέρεται στην ερώτησή σας, του Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διαδικτύου Μάθηση, και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και φέτος συμπληρώνει 4 κύκλους, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 16-17. Το πιο βασικό, κύριε Δελή, οι υπουργικές αποφάσεις είναι νομοθετικά κείμενα. Οι προσκλήσεις έχουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται. Και καταλαβαίνετε ότι οι φορείς υπηρεσίες δεν μπορούν να κλείνουν τα μάτια. Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ορισμένοι ετούντες μπορεί να παρέλειψαν να υποβάλουν κάποια δικαιολογητικά, αλλά την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι υποψήφοι είχαν πλήρες φακέλους. Δεν είναι πρόσχημα αυτό, κύριε Δελή, είναι νομιμότητα και τήρηση κανόνων. Και δεν μπορούμε, χάρη εύκολου λαϊκισμού, να καλούμε τις υπηρεσίες να παρατυπήσουν. Θα ήμασταν ευτυχείς και το ΙΚΙ και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μπορούσαν να λάβουν όλοι οι ετούντες τις υποτροφίες αυτές. Όμως, για να το καταλάβετε καλύτερα, το ΕΣΠΑ έχει συγκεκριμένους κανόνες και υφίσταται αυστηρή έλεγχη συμμόρφωσης με τις εκάστοτε προκήρυξεις. Ο στόχος είναι η διασφάλιση αφενός της διαφάνειας και αφετέρου της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων. Τα ζητήματα λοιπόν με τις προσκλήσεις ΙΚΙ-ΕΚΟ ξεκινάνε από την προηγούμενη διοίκηση του ΙΚΙ. Υπήρξε ένα σημαντικότατο πρόβλημα, το οποίο συνδέεται με τα όσα επικαλείστε στην ερώτησή σας. Τι είχε γίνει? Η διοίκηση, η προηγούμενη του ΙΚΙ, είχε ερμηνεύσει χωρίς καμία στέρεα βάση ότι όσοι δεν προσκόμισαν εντός της προθεσμίας ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή εκ παραδρομής δήλωσαν
μοριοδοτούμενα κριτήρια τα οποία δεν πληρούσαν, δηλαδή είχαν δηλώσει κριτήρια τα οποία τους έφεραν πιο πάνω, είχαν τη δυνατότητα μέσω ενστάσεων να διορθώσουν τα ανωτέρω. Σας λέω τι αναφέρει η σχετική κοία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λαθασμένη καταχώρηση στοιχείων ή απόκρυψη ή υποβληθεί εκ προθέσμως ή δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις της απόφασης ή δεν τεκμηριώνεται η ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε, η αίτηση απορρίπτεται ως επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων. Το ίδιο αναφέρει και η οικία για τη φετινή προκήρυξη. Αυτό λοιπόν και παρά τις καλές τις προθέσεις, η προηγούμενη διοίκηση του οίκη δεν μπορούμε να ζητάμε να το πράξει και η παρούσα διοίκηση. Και το λέω και λέω κακώς, γιατί ενέπλεξε 419 ενιστάμενους, οι οποίοι θεώρησαν ότι έχουν δικαιωθεί, αλλά δυστυχώς η μη τήρηση των κανόνων έχει επιπτώσεις. Καταθέτω στο σημείο αυτό το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η οποία λέει ότι θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας όσον αφορά την ερμηνεία και την απαρέγκλητη τήρηση των όρων της ισχύουσα σκία, όπου τα έγγραφα, τα δικαιολογητικά μπορούν να είναι μόνο διευκρινιστικά κάποιων των υπολείπων εγγράφων, έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία έρχονται να θεραπεύσουν ελλείψεις στο φάκελο του υποψηφίου, δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά. Καταλαβαίνετε, κύριε Δελή, γιατί είπα κακώς πριν. Τέτοιες πρακτικές θα οδηγήσουν σε μία επιλεξιμότητα των δαπανών και όχι μόνο. Και επίσης να συμπληρώσω ότι είχα αποστείλει και σχετικό έγγραφο προς το τότε Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΗΚΙ, το οποίο επίσης καταθέτω στα πρακτικά και στο οποίο ανέφερα αυτό που ισχύει γενικότερα στο διοικητικό δίκαιο. Δηλαδή, υποβολή λοιπόν των δικαιολογητικών μετά την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας δεν είναι επιτρεπτή ακόμη και αν τα δικαιολογητικά είναι συμπληρωματικά. Και επίσης, σύμφωνα με την ομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, απόκληση από την παραπάνω αρχή για εξασφάλιση και τήρηση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του δικαιούμενου και της χρηστής διοίκησης μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση όπου τα δικαιολογητικά που κατατίθενται, που είχαν υποβληθεί, παρουσίαζαν σφάλματα τα οποία οφείλονταν στο διοικητικό όργανο που τα εξέδωσε. Θα αναφέρω περισσότερα και για να μην πάρω περισσότερο χρόνο για την φετινή προκήρυξη στη δευτερολογία μου, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Ναι, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με πολύ προσοχή. Μιλήσατε για τις προσκλήσεις ότι είναι στην ουσία κοινοτικά κείμενα και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ υπόκεινται σε κανόνες. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε εμείς είναι ότι αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρούνται προς όλους. Γιατί, όπως σας είπα, υπάρχουν σοβαρότατες και αρκετές καταγγελίες επώνυμες για αδιαφάνεια και για μη αδιάβλητες διαδικασίες. Πώς να σας το πω. Έχω μάλιστα στα χέρια μου, μας κοινοποιήθηκε μία επιστολή μητέρας φοιτητή που αποκλείστηκε από τη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος της υποτροφίας από το ΙΚΙ, που καταγγέλει με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και με μία εμπεριστατωμένο κείμενο όλα όσα αφορούν τη συγκεκριμένη προκήρυξη. Θα το καταθέσω στα πρακτικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, καλά είναι να το διαβάσετε, για να δείτε τι γίνεται τέλος πάντων εκεί στο ΙΚΙ και πώς για κάποιους τα δικαιολογητικά που χρειάζονται βαφτίζονται διευκρινιστικά και γίνονται δεκτά, ενώ για κάποιους άλλους τα δικαιολογητικά που χρειάζονται βαφτίζονται ελείποντα και δεν γίνονται δεκτά. Και έτσι κάποιοι παίρνουν το επίδομα και κάποιοι δεν το παίρνουν. Εμείς λέμε αυτοί που το παίρνουν, καλά κάνουν και το παίρνουν. Αλλά να το πάρουν όλοι, όσοι το δικαιούνται. Και όχι με τα προσχήματα όλων αυτών, τέλος πάντων των δικαιολογητικών, των εκπρόθεσμων ή των εμπρόθεσμων, τα οποία σημειωτέων οφείλονται και σε διαδοχικές παρατάσεις. Σε όλη την πρώτη καραντίνα του Απρίλη, του Μάη κτλ. Και θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειές τους, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΙΚΙ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι θα μπορούσε να επιδειχθεί μια μεγαλύτερη ευρύτητα πνεύματος στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Όμως το ζήτημα που θέτουμε και με αφορμή αυτό, θα την καταθέσω αυτή την επιστολή, που είναι εξαιρετικά σημαντική, το ζήτημα που θέτουμε είναι γενικότερο. Λέμε ότι θα πρέπει να διευρυνθούν τα κριτήρια.
Λέμε ότι θα πρέπει να διευρυνθούν, όπως είπαμε, τα κριτήρια και οι δικαιούχοι όλων αυτών των επιδομάτων, των υποτροφιών, των στεγαστικών, των φοιτητικών, θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότεροι, γιατί απλά πολύ περισσότεροι τα έχουν ανάγκη. Βεβαίως εδώ μπορώ να μαντέψω εκ των προτέρων την απάντησή σας ότι υπάρχει πρόβλημα χρημάτων και πού θα βρούμε τα χρήματα και όλα τα σχετικά. Δεν έχουμε το λεφτόδεντρο. Είναι η μόνιμη επιχειρηματολογία, όχι μόνο της δικής σας, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η απάντηση, την οποία σας τη δίνω προκαταβολικά, γιατί γνωρίζω εκ των προτέρων τι θα ακούσω, είναι ότι όταν πρόκειται να δώσετε χρήματα για ιδρύματα τύπου Fulbright, που ανήκει στο State Department των ΗΠΑ, χθες το νομοθετήσατε αυτό, τα βρίσκετε. Ή όταν πρόκειται να χρηματοδοτήσετε, μέχρι τώρα 30 εκατομμύρια έχετε προγραμματίσει για την καταστολή, για τους κατασταλτικούς μηχανισμούς και για τους μπράβους μέσα στα πανεπιστήμια και πάλι τα βρίσκεται. Αν είναι όμως για τις φοιτητικές εστίες, για τις ανάγκες των φοιτητών ή για αυτά τα αναγκαία κοινωνικά επιδόματα, τότε εκεί επικαλείστε την έλλειψη των χρημάτων. Εν πάση περιπτώσει, νομίζουμε ότι, για να κλείσουμε το ζήτημα αυτό, νομίζουμε ότι το Υπουργείο και εσείς και η ηγεσία συνολικά του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να δει με μεγαλύτερη ευρύτητα αυτό το ζήτημα. Η επιστολή αυτή θα σας βοηθήσει ως προς αυτό, για να αποκατασταθούν και οι πολλές αδικίες που σίγουρα έχουν υπάρξει. Ευχαριστώ πολύ.